Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι του MyComicGR, η 1η Νοεμβρίου 2020 λοιπόν, τι παίζει στα περίπτερα αρχές Νοεμβρίου και για να μην μακρηγορούμε αγαπητοί φίλοι, μόνο αυτά που βλέπετε, τα λίγα που κρατάω στα χέρια μου αυτής της εβδομάδας και της προηγούμενης, το Mickey Mouse και το comics άδειες καθημερινής. Δεν βρήκα κάτι άλλο, δεν είδα κάτι άλλο, ας πούμε μπλε κάτι καινούριο, εντάξει, αυτά ήταν τα μόνα καινούρια που είδα στο περίπτερο της γειτονιάς μου, τουλάχιστον εγώ, έτσι, και σας τα φέρνω να τα δείτε. Λοιπόν, ορίστε, Phantom Duck περιπέτεια εδώ, σαν πρώτη, με έντονα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και υπερηρισμού και τα λοιπά. Εντάξει, περιπέτειες εδώ μέσα με το Φέδρι, το θείο Σκρούτζ και τα λοιπά, το γνωστό γνώριμο στυλ της καθημερινής που αγαπητοί μου φίλοι το έχω πει πάλι και το ξαναλέω, ωραιότατα και ωραία, αλλά τι να είναι αυτό, τι να είναι πριν 10 χρόνια, φαίνεται να έχουν το ίδιο ακριβώς, την ίδια ακριβώς αίσθηση στην τέχνη μέσα. Παλιά αγαπητοί μου φίλοι είπαμε, βλέπαμε, λέγαμε Καρλ Μπάρξ, λέγαμε Ρωμάνο Σκάρπα, λέγαμε, τους ξεχωρίζαμε, δεν ξέραμε ποιοι ήτανε, αλλά ξεχωρίζαμε έτσι το στυλ τους. Τώρα όλοι εδώ πέρα μου φαίνονται εμένα οι ίδιοι, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι διαφορετικοί, αλλά είναι επειδή φτιάχνονται όλα τώρα στον υπολογιστή. Κάπως έτσι πάει η δουλειά, για να είναι φτηνό το κόστος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι και το κόμιξ αυτό, το οποίο όπως το βλέπω και εγώ, εντάξει, εγώ τώρα δεν είμαι ο κατάλληλος να το κρίνω, αλλά και ούτε θέλω να το κρίνω αγαπητοί μου φίλοι, αλλά οπωσδήποτε εγώ πιστεύω ότι όλα τα πράγματα έτσι έρχονται κάποια στιγμή που... Ορίστε. Λοιπόν, αυτό φαίνεται καλύτερη αγορά, γιατί μόνο με 2 ευρώ, 1,90, ούτε καν 2, έτσι παίρνεις και ρέστα ένα δεκαλεπτάκι. Λοιπόν, είναι το ίδιο σε πάχος, να το, έτσι, και έχει μέσα πιο πολλές ιστορίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτές εδώ τώρα, το κόμιξ νομίζω ότι, εκτός αν εξαιρέσεις του Ντόν Ρόσα, τις ιστορίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά λοιπόν παίζουν αγαπητοί μου φίλοι, να μην μακρηγορούμε άλλο, έτσι, αυτά είναι, όποιος φίλος νομίζει, και πίσω, στην εποχή που τα βρίσκουμε όλα δωρεάν, βάζουν να πάρουμε Blu-ray, λέει DVD τώρα, αν είναι δυνατόν, το Βασιλιά των Λιονταριών, δεν ξέρω τώρα τι τους λέει το μυαλό τους. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, να τελειώσουμε ένα σύντομο βίντεο σήμερα. Λοιπόν, ορίστε, έχω φτιάξει εδώ ένα κουτάκι ωραίο, να το αγαπητοί μου φίλοι, πώς το έχω φτιάξει, ένα κουτάκι, να το, το έχω βάψει όλο μαύρο αγαπητοί μου φίλοι και το καπάκι του με διάφορες εκτυπώσεις που είχα περίσσευμα, το έχω φτιάξει ωραίο λοιπόν, κλαπ, κουμπώνι, έτσι, και τι έχω μέσα λοιπόν, να το βάλουμε αυτό στην άκρη. Λοιπόν, έχω τα κόμιξ του φίλου λοιπόν που τόσο καιρό πάλευα να επιδιορθώσω, εδώ είναι τα χαρτιά του με όλα τα κόμιξ όσα είναι μέσα. Λοιπόν, όλα είναι λοιπόν τελειωμένα, τα έχουμε δει αυτά λοιπόν, έτσι, τα έχω βάλει όλα για να τα επιστρέψω και το τελευταίο που τόσο καιρό μου φάγε και πιο πολύ δουλειά, έτσι, δεν περίμενα να έχει τόση ζημιά αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, του έχω βάλει μέσα στο κουλάκι, είναι αυτά τα όμπραξ, έτσι, όπως λέγανε τις πρώτες εκδόσεις του Λοχαγού Μάρ και πολύ αργότερα τα ξέρουν σαν περιπέτεια, λοιπόν, από τη δεκαετία του 70. Να το λοιπόν τελειωμένο όλο το πακέτο, 20 τεμάχια μου είχε στείλει ο φίλος, να τα λοιπόν, ορίστε, εκεί που ήταν σάπια, διαλυμένα και τα λοιπά, όλα είναι κάπως τώρα αρτιμελή και ωραία, έτσι, ανοίγονται, δεν σκίζονται και τα λοιπά. Αυτό με ιστορίες μέσα σαν δεύτερες τον υπεράνθρωπο της ίδιας εταιρείας, του Στέλιο Νεμουδουρά εκείνη την εποχή. Αυτά ήταν πιο παλιές του 55-60 ξέρω εγώ και τις έκανε εδώ πέρα ανατύπωση μετά από 10-15 χρόνια. Η αστραπή εδώ πέρα, έτσι. Εδώ πέρα βλέπουμε, τι βλέπουμε εδώ πέρα, η Μισέλινος και τα λοιπά, τα κακά ρομπότ, βλέπετε. Λοιπόν, εκείνη την εποχή αγαπητοί φίλοι, ό,τι βλέπετε εγώ, να μην σχολιάζω γιατί καιροφυλακτούν και διάφοροι αγαπητοί φίλοι, οι οποίοι περιμένουν να πεις στη στραβή κουβέντα για να σου την πέσουνε, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι, λοιπόν, να και αυτό εδώ, είχε μέσα την ταλαιπωρία του, παρόλα αυτά είναι το νούμερο 4, έτσι, είναι πολύ παλιό αυτό. Έτσι, και η κατάστασή του εκεί που ήταν σχισμένο, σας το είχα δείξει το εξώφυλλο στο προηγούμενο βίντεο, ορίστε τώρα,
Έτσι. Και είναι τώρα ένα τεύχος ωραίο γερό, αρτιμελές. Έτσι, να μέσα ιστορία πάλι ο υπεράνθρωπος, λοιπόν. Μιμόντουσαν, αγαπητοί φίλοι, τότε. Μιμόντουσαν τους Αμερικάνους. Δεν υπήρχαν τότε προβλήματα copyright. Λοιπόν, αυτά. Να το λοιπόν. Όλα ωραία. Εντάξει, λοιπόν, θα τα βάλουμε μέσα στη θέση τους. Έτσι. Θα τα βάλουμε στη θέση τους. Ορίστε. Άνθρωποι ερωτευμένοι, συμφορά εξασφαλισμένη. Ο θλιμμένος μπούφος. Τον πλάκωσε και με τη σκούπα. Γυναίκα θυμωμένη, ξύλωσε περιμένη. Όλα αποφθέγματα σοφά, αγαπητοί μου φίλοι. Ο θλιμμένος μπούφος. Αυτά είναι. Άνθρωποι ερωτευμένοι, συμφορά τους περιμένει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν θα τα βάλουμε μέσα στο σακουλάκι τους μετά. Για μη χρονοτριβούμε θα τα βάλω μετά. Έτσι. Και αυτό πάει έτσι. Και θα τα στείλουμε στο φίλο πίσω λοιπόν να τα χαρεί. Αυτά λοιπόν είναι, το βλέπετε. Ακ. Έχω βάλει εδώ και κάτι πραγματάκια που είχα φτιάξει εγώ για δική μου ευχαρίστηση, εν πάση περιπτώσει, να είναι κάπως ωραίο η όλη παράσταση. Λοιπόν, να και σας δείχνω και ένα πακετάκι άλλο που είναι να στείλω σε ένα φίλο, να τελειώσουμε το βίντεο. Κάποιος ευγενής φίλος πήρε αυτά τα κόμιξ, το οποίο όπως βλέπετε, κοιτάξτε τι έχω φτιάξει. Τακ, τακ και ανοίγει. Με λίγο χαρτάκι, αγαπητοί φίλοι και φαντασία, να του κάνω δώρο και μια κάρτα. Και στον φίλο αυτόν έχω βάλει μια καρτούλα τέτοια από αυτές. Ό,τι αυτά τα φτιάχνω για δική μου ευχαρίστηση, αγαπητοί φίλοι, αλλά μια και βγαίνουν ωραία, μετά τα μοιράζω. Έχω βάλει και εδώ στο φίλο ένα, βέλω και σε αυτόν τον φίλο. Λοιπόν, εδώ έχει πάρει ο αγαπητός φίλος αυτός, μου παρήγγειλε. Είχα ένα πακέτο εκεί ξεχασμένα. Τα βλέπετε αυτά εδώ, πονηρά κόμιξ, τα οποία δυστυχώς όμως αυτοί για να μην έχουν, αγαπητοί μου φίλοι, καθόλου φαντασία οι εκδότες, αντί για να έχουν εξώφυλλο όπως είναι αυτό εδώ που είναι πιο παλιό, βλέπετε, ο Μοντατόρε ήταν κάποιος μηχανικός αλλά ειδικευόταν και σε άλλες κατασκευές και εφαρμογές, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν αυτά εδώ είναι όλα ωραία, αλλά ο εκδότης εκείνη την εποχή, ας το πούμε όπως είπαμε, ο εκδότης, βγάζανε και άλλα τέτοια περιοδικά. Την εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπήρχε το ίντερνετ για να αναζητήσεις κάποια ωραία ύπαρξη σαν αυτή του εξωφύλου. Εντάξει, να σου κάνει παρέα διαδικτυακή όπως τώρα. Εντάξει, εκείνη την εποχή πρέπει να αγοράσεις λοιπόν κάποιο είδος περιοδικό. Λοιπόν, αυτά είναι σε άρεση κατάσταση. Είναι τη δεκαετία του 80. Θα τα πάρει ο φίλος. Λοιπόν, και μέσα όπως βλέπετε έχει έτσι πονηρά κόμιξ, έτσι, τα οποία υπήρχαν κατά κόρον εκείνη την εποχή. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι. Εντάξει, ζωγραφισμένο από τον Λεόν Φρόλο, ο οποίος έχει πεθάνει, αγαπητοί φίλοι, και αυτός ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης που πέθανε πρόσφατα. Ο Λεόν Φρόλο είναι και καλλιτεχνικό, φαντάζομαι το όνομα. Λοιπόν, αυτός εδώ ζούσε στη Βενετία όπως και ο Ρωμάνος Κάρπα, αγαπητοί μου φίλοι. Η Βενετία τότε, γενικά η Ιταλία, είναι μεγάλη μάνα, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να έχει σχολές, δηλαδή αν είναι να μάθει κάποιος. Αν είναι να μάθει κάποιος, αγαπητοί φίλοι, να ζωγραφίζει, πρέπει να, οπωσδήποτε, η Ιταλία είναι μια, θα έχει σίγουρα τις πιο ωραίες σχολές, έτσι, και μεγάλοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, ορίστε, Ηλίας Κεντιστός, Δοϊράνης και τα λοιπά, έτσι. Κάπως έτσι, αυτό εδώ, κινούνται όλα αυτά τα κόμικ, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και είναι από εκείνη την εποχή. Τώρα δεν υπάρχουν, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, αυτά τα κόμιξ, έτσι. Και υπήρχε, αγαπητοί μου φίλοι, και ένα το οποίο το είχα πεταμένο, το είχα περισσώσει, ήταν κυριολεκτικά πεταμένο και το οποίο δεν είχε εξώφυλλο, αρχίνα για από εδώ, όπως βλέπετε, με πάρα πολύ ωραία της Ζόρα, της Βαμπύρα, έτσι, η Βρικολακίνα, η Ζόρα, μια ωραία ξανθιά κτλ. Με ωραίες περιπέτειες εδώ, Ιταλοί όλοι αυτοί. Κάποιος φίλος μου λέει κάνε κάποιο αφιέρωμα σε αυτά τα κόμιξ και τα λοιπά. Ορίστε, αγαπητοί φίλοι, ελπίζω να μην προσβληθείτε, γιατί αυτό εδώ υποτίθεται ότι είναι απαγορευμένο περιεχόμενο, ειδικά για το YouTube, έτσι. Λοιπόν, ορίστε, η Ζόρα εδώ πέρα με τη σκοτώνει την άλλη Βρικολακίνα. Γενικά δηλαδή υπήρχε περιπέτεια δράση, αλλά υπήρχε όμως και έτσι. Λοιπόν, ιδιοκτησία Κώστας Χαρδαλιάς, ορίστε. Αγαπητοί φίλοι, Απρίλιος του 80 έχουμε και ημερία. Ο κύριος Χαρδαλιάς λοιπόν έβγαζε αυτά τα ωραία περιοδικά, ο κύριος Κώστας,
εκείνη την εποχή, έτσι, το 80, που ήμουν εγώ 15 χρόνια. Και του φτιάξα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ένα εξώφυλλο μακρηγορό, έτσι, λοιπόν, του φτιάξα ένα εξώφυλλο από εκτυπώσεις που αφού είναι ιταλικά όλα αυτά, από ιταλικά περιοδικά κίνηση της εποχής, της δεκαετίας του 70 και 80. Φυσικά η σύνθεση εδώ είναι εντελώς δική μου και αυθαίρετη, έτσι, για να υπάρχει απλώς χρώμα. Και αυτό δεν υπάρχει τέτοιο εξώφυλλο, τέτοιο περιοδικό, αλλά έφτιαξα κάτι καλλιτεχνικό ωραίο να το στείλω δώρο μέσα σε αυτά εδώ που έχει παραγγείλει ο φίλος αυτός. Να του στείλω και αυτό εδώ και ελπίζω να του αρέσει, γιατί είναι πολύ ωραίο κόμισο στο εσωτερικό. Ίσχυσα και τα φύλλα του, είναι τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο κόμικ και αυτό εδώ, νομίζω θα το εκτιμήσει, έτσι, η Ζώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ελπίζω να το εκτιμήσει και να του αρέσει. Λοιπόν, τα βάζουμε όλα αυτά μέσα μαζί, λοιπόν. Και με αυτό το χαρτόνι, αγαπητοί μου φίλοι, έχω φτιάξει αυτή τη θήκη, ορίστε, έτσι, έτσι, εκεί. Τακ. Και το κλείνουμε και είναι ωραίο και γερό να το αποστείλουμε με την ωραία ξανθιά, τη Marilyn Monroe, έτσι, βρήκα εκεί μια πλακαδόρικη φωτό της, έτσι, έφτιαξε και μια σύνθεση και το έχω φτιάξει ωραίο για να μην είναι σκόρπια, ελπίζω να του αρέσει το όλο πακέτο και εύκολα το ανοίγεις και εύκολα το κλείνεις. Ορίστε αγαπητοί μου φίλοι και στέκεται μια χαρά, να το στείλουμε στο φίλο. Να και η καρτούλα του μέσα, θα τη βάλουμε μετά, να τη χραπ και είμαστε κομπλέ. Και εμένα μου έμεινε αυτό εδώ, αυτό το, και αυτό πεταμένο το χαβρί, το έφτιαξα λίγο και αυτό ήταν σε κακά χάλια, το ίσιος αγαπητοί φίλοι, και το κράτησα κρατήσω κι εγώ ένα, αφού το άλλο το ωραίο με τη Ζώρα το έδωσα στο φίλο δώρο, έτσι, κρατήσω κι εγώ ένα για ενθύμιο, του φτιάξα και πλατούλα να μην ξαναχαλάσει, έτσι, η αστυνομική να, και αυτό το ίδιο, ιταλικά και αυτά, όλα αυτά αγαπητοί μου φίλοι, τα λέγανε φουμέτι, τα λένε δηλαδή, έτσι ασπρόμαυρα, έτσι, με θρίλερ μέσα εντωμεταξύ, σχιζοφρενής εδώ πέρα δολοφόνος που σκοτώνει γυναίκες και τα λοιπά, στο τέλος τον κάνει έτσι και η αστυνομική να. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αγαπητοί φίλοι, αυτό πρέπει να είναι μεταγενέστερο, αλλά τι λέει εδώ, δραχμές 50, τι, οι 50 είναι σίγουρα και αυτό εκεί τη δεκαετία, αρχές του 90, κάπου εκεί το βλέπω να είναι. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό εδώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά λοιπόν είδαμε διάφορα. Ελπίζω να αυτό το μικρό βίντεο να ευχαριστηθήκατε. Έτσι, δεν είδαμε και τίποτα ενδιαφέρον. Αυτά τους φίλους που θα στείλω, αυτά εδώ τα κόμικ λοιπόν. Λοιπόν, και τα τι παίζει στο περίπτερο, αυτά εδώ της καθημερινής στα Disney αυτή τη βδομάδα. Τα ξαναλέμε σε ένα άλλο μας βίντεο. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί μου φίλοι.